νομίζω η βασική ιδέα της δημοκρατίας, έτσι, της άμεσης δημοκρατίας, είναι αναπτύχθηκε από κάποιους ομιλητές, είναι το εξής απλό και πρώτιστο πράγμα. Είμαστε όλοι ικανοί να κυβερνήσουμε. Αυτό το πράγμα λέχθηκε και εφαρμόστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Η βασική επιχειρηματολογία αναπτύχθηκε από τον μεγάλο φιλόσοφο, τον Πρωταγόρα, τον οποίο έχουν δυσφημίσει οι μεγάλοι αντιδημοκράτες φιλόσοφοι, μεταξύ αυτών ο Πλάτων και με πολύ ήπιο τρόπο ο Αριστοτέλης. Τι είπε ο Πρωταγόρας? Ορίστε, ο 5ος αιώνας είναι ο Πρωταγόρας. Το 4ο αιώνα είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο 5ος αιώνας ανοίξε ο Πρωταγόρας. Ο Πρωταγόρας λοιπόν από τα άμφυρα της Τράκης προέρχεται από μια πόλη που είναι δημοκρατική. Και έχει τον περίφημο μύθο, εντός εισαγωγικών, όπου αποδεικνύει, υποστηρίζει τέλος πάντων, ότι όλοι είμαστε ικανοί για να έχουμε μέρος στα κοινά. Όλοι μετέχουμε τις εδούς και τις δίκης με την ορολογία του Πρωταγόρα. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη από ειδικούς. Η πολιτική, όπως λέγεται και εδώ πέρα, δεν είναι υπόθεση των ειδικών. Μπορούμε να αναθέσουμε τις υποθέσεις μας όχι σε ειδικούς. Μπορούμε να αναφερθούμε όταν πρόκειται για πρόβλημα υγείας στον γιατρό. Μπορούμε να αναφερθούμε όταν πρόκειται να αποτανθούμε, όταν πρόκειται για πρόβλημα να χτίσουμε το σπίτι στο πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλουμε να λύσουμε τα αντιδραμικά προβλήματα στο αντιδραμικό. Εκεί απευθυνόμαστε στους ειδικούς, λέει ο Πρωταγόρας. Διότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι γιατροί, όλοι μηχανικοί, όλοι δερμικοί κτλ. Στα πολιτικά όμως δεν υπάρχει επιστήμη της πολιτικής. Διότι κυρίως η πολιτική αναφέρεται στο μέλλον. Λαμβάνουμε αποφάσεις. Και εκεί, εάν δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε δημοκρατία. Πάμε στην ολιγαρχία. Άρα λοιπόν, το βασικότατο πρόβλημα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι όλοι είμαστε και όλοι μπορεί να γίνουμε μέσα στις διαδικασίες. Εδώ αυτό το πράγμα που γίνεται τόσες μέρες, τρεις εβδομάδες, είναι και μια αυτομόρφωση, αυτοεκπαίδευση στο λόγο, στο να καταλάβουμε την κοινωνική και πολιτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι και η δημοκρατία και στην αρχαία Ελλάδα και στο σημερινό εδώ πέρα που ζούμε. Είναι μια αυτοεκπαίδευση, αυτομορφωνόμαστε και φεύγουμε διαφορετική. Η εκπαίδευση πολιτική και κοινωνική δεν είναι μέσα στα σχολεία και μέσα στα πανεπιστήμια. Εκεί βγαίνουν επαγγελματίες και ειδικοί. Εδώ βγαίνουν οι πολίτες, μέσα από τις συζητήσεις τις ανοιχτές. Και για να τελειώσω πάλι με τον Πρωταγόρα του 5ου αιώνα, τον μεγάλο αυτό φιλόσοφο, που επιμένω και ξαναλέω, τον έχουν δυσφημίσει όπως όλους τους σοφιστές που είναι σημαντικοί φιλόσοφοι, ο Σωκράτης και ο Πλάτων. Τι λέει ο Πρωταγόρας? Με πολύ ωραίο τρόπο. Λέει, εάν κάποιος δεν θέλει να συμμετάσχει στα πολιτικά, προχωράει παραπέρα από το περικλή του επιταφείου που λέει αυτόν τον οποίο δεν συμμετέχει στα πολιτικά, δεν το θεωρούμε μόνο φιλήσικο πολίτη, τον θεωρούμε άχρηστο πολίτη. Αυτό είναι η συμμετοχή στη δημοκρατία. Ο Πρωταγόρας λοιπόν αποχωρεί παραπέρα και λέει ότι αυτόν ο οποίος νομίζει ότι δεν είναι άξιος να κυβερνήσει, να πάρει αποφάσεις, να ψηφίσει τους νόμους, αποτελεί, αυτό είναι το εκπληκτικό νομίζω και πρέπει να μας γίνει μάθημα, αποτελεί αρρώστια για την πόλη. Πρέπει να εξοντώνεται, διότι εάν αυτό επακολουθήσει και διαδοθεί, θα μολύνει όλη την πόλη και όλοι θα αποσυρθούμε στα σπίτια μας και θα αφήσουμε την εξουσία για τις αποφάσεις στους ικανούς, εντός εισαγωγικών, στους ανίκανους δηλαδή στην κυριαρχία και σε όλα τα κόμματα διεφθαρμένα και εμείς. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, ό,τι αγαπάω γεννιέται αδιάκοπα, ό,τι αγαπάω ανήκει στην αρχή, είναι στην αρχή του πάντα. Το χαιρώνω σε όλους που ήσασταν υπέροχοι και για εσά. Και θέλω να κάνω μία πρόταση και έτοιμα σε όλους. Είναι στον κύριο Γλέζο. Καταρχήν να ξανάρθει, γιατί αμέσως τετραπλασιαστήκαμε. Και
Ξέρω ότι δεν θέλει να λέγεται αυθεντία, αλλά ξέρω ότι είναι αυθεντικός άνθρωπος. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Συνεπώς, ως εμβληματική φυσιογνωμία, σας στέλνουμε εδώ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για μένα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλιώς πάμε στο δεύτερο που θέλω να πω. Είμαστε εδώ πέρα μόνο για μας, είμαστε και για όλους αυτούς οι οποίοι υπό συνθήκες υποτέλειας της σκέψης τους μέσω των μέσων ενημέρωσης είναι στα σπίτια τους, χωρίς να έχουν ακόμα αποφασίσει αν είναι υπέρ εμών ή υπέρ των άλλων. Και αυτοί δυστυχώς είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αν είμαστε εδώ για μας, θα συνεχίσει το group therapy, θα έχουμε κάποιους πολύ καλούς κυρίους που θα μιλάνε, αλλά δεν θα επεκταθούμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω το αίτημα είναι να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Ανήκουμε στην κοινωνία. Ανήκουμε σε αυτούς που δεν έχουν φωνή, τους περιθωριοποιημένους. Ξέρετε πόσα ποσοστά υπάρχουν στη χώρα ψυχικών αρρώστων ανθρώπων. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι εκφράζω, όχι νιώθω, συγγνώμη, θα σας πάω δύο λεπτά, νιώθω ότι εκφράζω πολύ περισσότερες μορφές ανθρώπων που ούτονται στο νου μου. Είμαι από τα Γιάννενα, έχω έρθει για άλλους λόγους, αλλά έμεινα αν δεν φύγει η Τρόικα, λέω δεν γυρνάω πάνω. Δεν θέλω να με θυμάστε, θέλω να θυμάστε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή η κρίση είναι κρίση οικονομική, αλλά υπάρχει το υπόβαθρο της ανθρωπιάς που θα υπήρχε νωρίτερα. Αν πραγματικά αγαπάμε, όπως είπε ο φίλος, και με όλους συμφωνώ στα πιο πολλά, πρέπει να βρούμε τα κοινά σημεία, τη συνισταμένη που θα χτυπήσει αυτούς εκεί, τους ανίδεους, τους ανίκανους, τους απολύτιδες, τους άπολης κατά την αρχαία έννοια, που έχουν γίνει μίασμα της χώρας, της Ευρώπης και του κόσμου. Όλοι μαζί. Όλη η συμπαιγνία. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και το ξέρετε. Συνεπώς, τρίτο και τελευταίο. Ερώτηση, ναι. Καταρχήν είναι η ερώτηση αν θα ξανάρθει ο κ. Γλέβος. Κατά τον δεύτερον, να απαντήσετε εσείς αν είστε εδώ για μας, μόνοι μας, αυτοικανοποιούμενοι, συγγνώμη, ή για όλους τους υπόλοιπους. Και τρίτον, χρειάζεται λίγο πολιτική μαγιά. Έχουν βγει όλα τα στοιχεία του Έλληνα αυτή τη φορά, αλλά ακόμα η πολιτική μαγιά λείπει. Η εξυπνάδα γενικά. Είμαστε άνθρωποι, πρόσωπα, sorry. Αλλά για αυτούς είμαστε αριθμοί. Συμφωνούμε λοιπόν ότι είμαστε πρόσωπα τα οποία πρέπει να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλά αν δεν κοντάρουν στο αριθμητικό, το κοινικό, πώς να το πούμε δηλαδή, και αν δεν πατήσουμε σε ένα φορέα, να μην πες με πια με τις λέξεις, κόμμα, κίνημα, βέβαια δεν θέλουμε ούτε δομή, ούτε να πληρώνονται αυτοί που θα, αν τυχόν μπει κανείς μέσα, μπορούν, ναι. Αλλά αν δεν πατήσουμε σε ένα φορέα που θα φέρει, γιατί αυτή είναι η έννοια, το καινούριο, καλά κρασιά μπουτάρι. Λοιπόν, ήταν η τελευταία ερώτηση εντός εισαγωγικών. Ο Μανώλης θα έχει την ευκαιρία στο κλείσιμό του να απαντήσει, όπως και όλοι οι άλλοι. Σας παρακαλώ όμως, επειδή έχουμε αργήσει, τα τρία λεπτά να τα κάνουμε δύο ο καθένας, αν θέλετε, και να κλείσουμε αυτό το κύκλο πριν μπούμε στις τοποθετήσεις. Οπότε, Γιώργο, ξεκινά. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Δεν θέλω να κλείσω, δεν είναι από τις ειδικήσεις που μπορούν να κλείσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι ένα πείραμα σε εξέλιξη. Το διακύβευμα είναι η πολιτική ηγεμονία. Ο πρώτος στόχος είναι να φύγει η Τρόικα, να μην περάσει το μνημόνιο, να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Και από εκεί και μετά το όριο είναι ο ουρανός. Να έχουμε πιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα ήθελα να αρχίσω και μόνο μια αίτηση, ένα αίτημα. Είπε ο προηγούμενος φίλος για τους κυρίους εδώ. Νομίζω είναι απαραίτητο, παιδιά, να υπάρχουν και κυρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να είναι απαραίτητο σε όποιες θέσεις να χρειάσει να υπάρχουν και γυναίκες από τον χώρο, έτσι ώστε να μπαίνει και μια διαφορετική δική. Έχουμε. Εμείς οι άντρες έχουμε διοικήσει και την Ελλάδα και τον κόσμο 3.000 χρόνια και βλέπετε που φτάξαμε. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να τελειώσω λέγοντας το εξής. Ο μεγάλος φιλόσοφος ο Έγγελος, ο Χέγγελ, γράφει κάπου σε ένα βιβλίο ότι η κουκουβάγια της Αθηνάς πετάει το σούρουκο. Η κουκουβάγια της Αθηνάς